Στο νησί της Αμοθράκης βρέθηκε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Σκοπός της επίσκεψής του ήταν να απονείμει έπαινο στους πυροσβέστες του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης για την προσφορά του στο νησί. Επισκέφθηκα το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης. Οφείλουμε να απονείμουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς τους πυροσβέστες και ειδικότερα στον διοικητή του, τον πυραγό Απόστολο Γαλαζούλα, που στο όνομά του αντιπροσωπεύεται όλο το κλιμάκιο. Γι' αυτό το λόγο τους απένειμα μία διάκριση για το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρουν στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τις διαρκείς περιπολίες αλλά και με την τελευταία μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί. Στις 17/9 ημέρα Σάββατο μας απένειμε ο κύριος Πέτροβιτς έναν έπαινο προς όλους τους υπαλλήλους του κλιμακίου για την προσφορά και την προσφορά μας στην προσπάθεια της ανθρώπινης ζωής, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου του νησιού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν μεγάλη τιμή για το κλιμάκιο. Βεβαίως εμείς είμαστε επαγγελματίες, οπότε πληρωνόμαστε για να το κάνουμε αυτό. Είναι η δουλειά μας δηλαδή. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερη η τιμή μας, η τιμή που μας κάνει ο κύριος Πέτροβιτς να μας βραβεύσει για αυτό το πράγμα. Το κλιμάκιο της Αμοθράκης απαριθμεί 20 μόνιμους υπαλλήλους, ενώ εκτός από τις διασώσεις συμμετέχει φυσικά σε πυρκαγιές, τροχέα και άλλα συμβάντα. Συγχρόνως τους καλοκαιρινούς μήνες το συγκεκριμένο κλιμάκιο έχει μια ιδιάζουσα αποστολή. Πολλοί είναι οι συμπατριώτες αλλά και άτομα από το εξωτερικό, ταξιδιώτες, τουρίστες που κάνουν ορειβασία, ανεβαίνουν σε επικίνδυνες περιοχές και έχουμε αρκετά ατυχήματα. Φέτος λοιπόν και πέρσι συνολικά είχαμε 36 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο νησί από τους πυροσβέστες και την ΕΜΑΚ. Τους συνεχάριν για αυτό το πολύ σημαντικό έργο τους και παράλληλα βέβαια τίθεται το ζήτημα ποιος θα πρέπει κάποια στιγμή να πληρώνει αυτές τις διασώσεις όπως γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό πάντοτε όσοι δεν λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία ανεβαίνουν σε δύσβατα σημεία, κάποια στιγμή πληρώνουν αυτήν τη διαδικασία της έρευνας και της διάσωσης. Στην Ελλάδα όλα αυτά είναι ελεύθερα και όπως καταλαβαίνετε τα πληρώνουν οι πολίτες μέσω της φορολογίας. Είναι ένα ζήτημα που το έχω θέσει και στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι πρέπει στο συγκεκριμένο θέμα να αλλάξει η νομοθεσία. Το κλιμάκιο βρίσκεται στη χώρα της Σαμοθράκης. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε διασώσεις στον ορεινό όγκο του νησιού και στα φαράγγια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τις πυρκαγιές, έχουμε τα τροχέα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ο πληθυσμός του νησιού σχεδόν τετραπλασιάζεται. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και τα συμβάντα μας είναι περισσότερα. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα ας πούμε, σε εμάς. Το κλιμάκιο αριθμεί γύρω στα 20 μόνιμους υπαλλήλους και 5 εποχικούς.